να σε ξεκινήσω λίγο. Σε πάω στον πόλεμο, γιατί εσείς έχετε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Όποιος περάσει αυτό την κατάσταση, γράφεται πλέον στο DNA του. Δεν φεύγει ποτέ. Πολλά πράγματα που βλέπω πραγματικά με τρομάζουν. Πραγματικά, όταν ακούω στις ειδήσεις τις σιρήνες να ηχούν, όταν βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους στριμωγμένους με μια βαλίτσα πράγματα, ξυπνάνε πάρα πολλά και σε μένα. Και όποιος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει. Μόλις έγινε η εισβολή, πολλά παιδιά από την Αθήνα στέλνουν δώρα στα παιδιά της Κύπρου, στα προσφυγόπουλα. Ένα από τα προσφυγόπουλα ήμουνα κι εγώ και ο ξάδερφός μου. Ένα δέμα, λοιπόν, έλαβε ο ξάδερφός μου από μια κοπέλα, λεγόταν Μαρία, και καθίσαμε όλοι μαζί, πήραμε μεγάλη χαρά γι' αυτό και απαντήσαμε στην Μαρία, ήταν ένα κοριτσάκι. Όλο αυτό το ευχαριστήριο το γράψαμε πίσω από μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία αυτή είμαι εγώ και ο ξάδερφός μου. 40 χρόνια μετά πάω στην παθολόγο μου εδώ στην Αθήνα, η οποία μου λέει, ρε Στέλλα, μου λέει, σε έβλεπα προχτές σε μια εκπομπή και είδα μια φωτογραφία που νομίζω ότι κάπου την έχω ξαναδεί, και ανοίγω, μου λέει, τα σιρτάρια μου και βλέπω ότι αυτή η φωτογραφία που έδειξε στην εκπομπή αυτή είναι αυτή που έχω και εγώ στο σιρτάρι μου και γράφεις κάποια πράγματα με τον ξάδερφό σου. Και φέρνει τη φωτογραφία και είναι η Μαρία, η παθολόγος μου, ναι, που είχε στείλει τα δώρα στον ξάδερφό μου. Τώρα μιλάει, τώρα με φιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις από σένα που λες τώρα που τα βλέπεις πίσω και λες ότι καλύτερα να μην τα είχα κάνει αυτά? Όχι, δεν χρειάστηκε να κάνω καμία υποχώρηση. Δούλευα, ήρθαν πράγματα. Δεν είναι ότι πήγα και παρακάλεσα, παίξτε τα τραγούδια μου. Μια μέρα ξαφνικά το «Τώρα μου μιλάει» έγινε μεγάλη επιτυχία. Έφυγα για την Αμερική για συναυλίες με τους αδερφούς Διονυσίου, με τον Στέλιο και με τον Άγγελο. Και στα μέσα της περιοδίας με παίρνουν από την εταιρεία και μου λένε, Στέλλα, πρέπει να γυρίσεις επιγόντως πίσω, γιατί το «Τώρα μου μιλάει» είναι νούμερο ένα παντού. Και δεν έδωσα εγώ καμία σημασία και λέω, δεν μπορώ να διακόψω τη συναυλία στην Αμερική. Γυρνάω μετά από κάμποσο καιρό στην Αθήνα και βγαίνω από το αεροδρόμιο, και με το που βγαίνω από το αεροδρόμιο, το πρώτο, περνάει ένα αυτοκίνητο από δίπλα, στη διαπασόν, το «Τώρα μου μιλάει» και λέω, «Οκ, τώρα κατάλαβα». Ισχύει ότι κάποια στιγμή είχες τσακωθεί και με μια τραγουδίστρια, έτσι, μεγάλο όνομα, για τη Μαρκίζα? Ήταν ένα θυματάκι πάντα με τη Μαρκίζα. Δεν ξέρω, δεν έκανα εγώ ποτέ καλές συμφωνίες, δεν ξέρω. Έτυχε, λοιπόν, σε σχήμα να έχω κλείσει, και ενώ ήμασταν στην ίδια φάση καλλιτεχνική, βγαίνει η αφίσα και βλέπω ότι εγώ είμαι πιο μικρή. Να σου πω κάτι. Την αξία σου τελικά τη δείχνεις πάνω στη σκηνή και πάνω εκεί, στην πίστα. Τι ένιωσες που δεν έκανες κάποιο παιδί, έτσι, ας πούμε, να μην είσαι μια οικογένεια? Έχω μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Έχω τρία αδέρφια και 11 ανήψια και 7-8 εγγόνια, ας το πούμε. Δεν ήμουν ο άνθρωπος, πιστεύω, ή δεν ήμουν έτοιμο ποτέ, ή δεν ξέρω. Πάντως, όταν κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω μια οικογένεια και δεν την έκανα, δεν μπορούσα να την κάνω, οπότε... Survivor σου έχουν πει κάνει ποτέ πρόταση? Όχι. Και ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι. Θα άντεχα τα πάντα, δεν θα άντεχα το κρύο εγώ στο Survivor. Δεν μπορώ, κρυώνω πολύ εύκολα. Ναι, αλλά έχει πάει σε reality Στέλλα Γεωργιάδου, στη celebrity φάρμα του Μέγκα. Πολύ σωστά τα έμασε. Πολλά χρόνια. Με Άτζη Σαμίου μέσα. Μπα τα ξέρετε αυτά, προχθές που σας έλεγα για το Big Brother του 2001. Τα βλέπουμε σε βίντεο. Με κοιτάγατε, λες, και είχα βγει από το πιο κοντινό καπί. Τα βλέπουμε σε πάλι ξανά στο YouTube. Έλεγα για Πρόδρομο και Μέρη Σκόρδου και έλεγε για την εποχή του Μεσοπολέμου. Δεν είπαμε ποτέ αυτό, απλά ξαφνιστήκαμε που το θυμήθηκες και το επικαλέστηκες.